Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Flash Sport είναι εδώ μαζί σας, 3η 16 Απριλίου 2024. Παρέα όπως πάντα με το έτερο νήμιση, το ραδιοτηλεοπτικό όπως το ονομάζω, Γιάννη Γιαννούλα από την εφημερίδα MatchMoney, matchmoney.com.gr το site. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους φίλους μας. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε να πούμε μπόλικα πράγματα, καθώς ξέρουμε όλοι ότι οδεύουμε προς την τελική ευθεία της σεζόν. Έχουν μείνει 5 αγώνες στη Super League, λιγότεροι στα, και για 6, τα play-out. Και 6 για Ολυμπιακό και ΠΑΟ που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Ακριβώς. Και ζήτησαν την αναβολή του μεταξύ τους αγώνα. Πρώτο Μαγιά θα γίνει το παιχνίδι της Τούμπας. Εκτός και αν οι ομάδες προχωρήσουν στους ημιτελικούς του. Πράγμα που σημαίνει ότι το πρωτάθλημα θα γίνει μπουρλότο. Θα πάει ακόμα πιο πίσω το πρόγραμμα. Και ο τελικός κυπέλλου θα πάει μια εβδομάδα αργότερα. Να πούμε ότι πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι την επόμενη εβδομάδα δεν θα κάνουμε εκπομπή λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Υπάρχουν τα play-off της Ευρωλίγκας και θα είμαστε σε επάλξεις όλη εκείνη την εβδομάδα. Οπότε καταλαβαίνετε θα είναι δύσκολο να βρεθούμε εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Και πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι της επικαιρότητας, ξεκινώντας όπως πάντα την αναφορά μας στο τι έγινε σαν σήμερα, 16 Απριλίου, μια σημαδιακή ημερομηνία για πολλά αθλητικά γεγονότα. Εμείς όπως πάντα έχουμε επιλέξει τα καλύτερα και πάμε να δούμε ένα το οποίο δεν είναι τόσο πολύ αγωνιστικό, έχει να κάνει με μια επιτυχία που προήλθε από τη Harriet Quimby, που έγινε η πρώτη γυναίκα που πέταξε πάνω από τη μάχη το 1912. Έκτοτε είχαμε αρκετές γυναικές παρουσίες να περνούν στους εθέρες. Μου άρεσε η πρώτη επιλογή που έκανες. Πάμε στο 1935, όπου ο Baby Ruth κάνει το ντεμπούτο του στο baseball παίζοντας για τους Boston Braves στον αγώνα Braves New York 4-2. Μια μεγάλη προσωπικότητα του baseball, ο Baby Ruth. Έγινε μάλιστα και ταινία από το Hollywood. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1959, οι New York Yankees παρουσιάζουν τον πρώτο ηλεκτρονικό πίνακα στο γήπεδό τους. Πάμε στο 1980, όπου ο ταινίστας Άρνολντ Ας αποχωρεί από την ενεργοδράση, επίσης ένα μεγάλο όνομα, τον Κόρτς, ο Άρνολντ Ας. Νομίζω ο Αυστραλός είναι ο Άρνολντ Ας. Ναι. Ήτανε... Και πάμε στο 1986, με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας την αναφορά μας στο σαν σήμερα, με το χιλιανό ποδοσφαιριστή του Όφη Αλεξάνδρο Ίσης, ο οποίος πιάστηκε για δεύτερη φορά σε διάστημα 3 μηνών ντοπαρισμένο στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, έχοντας κάνει χρήση της αναβολικής ουσίας Ναυρολόνη, δεν τιμωρείται μετά από πανέβαση του διευθυντή του Εργαστηριακού Κέντρου Τοξικολογίας της Κολονίας, Μάνφερντ Ντόνικερ. Ο Ίσης είχε βρεθεί ντοπαρισμένος για πρώτη φορά πριν από 3 μήνες στις 26/1986 στον αγώνα με την Παναχαϊκή, αλλά είχε αθωωθεί επειδή είχε εκνεύσει το χρονικό περιθώριο από 3 μήνες. Από το χρονικό περιθώριο ελέγχου. Αλλά σαν το ίσως το θυμόμαστε όλοι, ναι, ναι, παρότι είμαστε νέα παιδιά. Πολύ νέα κλπ. Εντάξει, ο Ίσης ήταν τότε η περίφημη χιλιανή του Όφη, ο Ίσης, ο Βέρα, που. Και μάλιστα στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 είχαν αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις και μάλιστα έμεναν για πολλά χρόνια στον Όφη. Και μετέπειτα είχε έρθει και τρίτος. Προποντή τον Έγκεν Γκέραρντ. Ναι, και είχε έρθει τρίτος χιλιανός, ο Ντελγάδο, ο οποίος. Ο Ντελγάδο ήταν. Αργεντίνος, συγγνώμη. Αλλά ήταν από την ίδια δεξαμένη παιχτών και ο οποίος μετέπειτα έρθει στον Παναθηναϊκό χωρίς. Και είχαν χαρακτηριστικό όλοι τη μακριά κόμη σχεδόν Ινδιάνοι. Και ήταν Ινδιάνος, λένε ο Ντελγάδο. Ναι. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι. Ο οποίος μετέπειτα έπαιξε τον Παναθηναϊκό, αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Εκείνη την εποχή υπήρχε έντονο το πρόβλημα με τον ντόπινγκ, γιατί είχε πιαστεί και ο Τσίγκοφ της Λάρισας, όπου είχε γίνει τότε με το περιβόητο αν θα δοθεί το πρωτάθλημα στη Λάρισα ή όχι, από ένα δείγμα ελέγχου. Ήταν τότε άλλος, και ήταν η περίπτωση Τσίγκοφ, ήταν και αυτή που άλλαξε τον κανονισμό, ο οποίος μέχρι τότε ο κανονισμός έλεγε ότι. Ο ντοπαρισμένος παίκτης τιμωρεί και την ομάδα του, επιφέρει τιμωρία και για την ομάδα του, την ήττα σε όσα παιχνίδια έχει αγωνιστεί, μάλλον την ήττα στο παιχνίδι στο οποίο βρέθηκε ντοπέ,
και αφαίρεση 3 βαθμών όπως είχε επιβληθεί τότε στη Λάρισα. Βέβαια από εκεί και πέρα ο κανονισμός αυτός άλλαξε και τιμωρείται πλέον μόνο ο παίχτης σε περίπτωση που βρεθεί ντοπαρισμένος και η ομάδα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και, ναι. Και είναι και το σωστό. Και τότε, αν θυμάσαι, με την περίπτωση Τσίγκο που είπες, ουσιαστικά είχε γίνει και πολιτικό παιχνίδι με την κάθε χρόνο έλευση του Ανδρέα Παπανδρέου του πρωθυπουργού τότε της χώρας στο Κιλελέρ, στη Λάρισα. Αλλά που δεν θέλανε οι Λαρισινοί τότε. Υπήρχαν τότε, αν θυμάσαι, υπήρχαν απειλές ότι θα καλοπεράσει ο πρόεδρος αν έρθει στο. Μα είχαν βάλει και φωτιές τότε στους δρόμους. Είχαν οδοφράγματα και τελικά ο νόμος άλλαξε. Η Λάρισα πήρε πίσω τους βαθμούς. Κατέκτησε εκείνο το πρωτάθλημα. Και στην πορεία κατέκτησε το πρωτάθλημα, το οποίο είναι το ακόμα και τώρα παραμένει το πρώτο και το μοναδικό επαρχιακής ομάδας. Και η μόνη που, ας το πούμε, στο πέρασμα των χρόνων την μιμήθηκε ήταν η Λέστερ στην Αγγλία. Mm-hmm. Και να διορθώσω πριν που είπαμε για τον Άρθουρ Ρας ότι είναι Αυστραλός, είναι Αμερικανός και μάλιστα ήταν ο πρώτος. Δικό μου λάθος. Ναι, ο δικό μου το είπα και είναι ο. Ναι, αλλά μάλιστα, και εγώ συμφώνησα. Ναι, και είναι ο πρώτος μαύρος τενίστας που κατέκτησε τίτλο στο Grand Slam σε ένα από τα τέσσερα. Είδατε, μεγάλα τουρνουά. Κινητή κυκλοπαίδεια. Σε ένα από τα τέσσερα μεγάλα τουρνουά της, του τένις. Θα μπορούσε βέβαια να υπάρχει και τρίτο άτομο στην παρέα. Ο οποίος. Το οποίο δεν το αποκαλύπτουμε. Σε μία από τις προσεγγείς εκπομπές. Ας ελπίσουμε να μην θέλει. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο πρωτάθλημα της Super League μετά από αυτή την ευχάριστη νότα. Ένα πρωτάθλημα της Super League το οποίο είχε το τέλος του πρώτου γύρου των play-off. Με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό να έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Στο κουτσουρεμένο πρόγραμμα, όπως είπες, ναι. Ακριβώς και είχαμε τέταρτη αγωνιστική στα play-out, εκεί όπου σιγά-σιγά ξεκαθαρίζει το τοπίο. Αν και απομένουν σε αυτές τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, θα πούμε και τα σενάρια πώς έχουν, γιατί ενδέχεται να μπει στο κόλπο και άλλη ομάδα. Εκτός από τον Μπας Γιάννα και τον Πανετολικό, ο οποίος πάει να σώσει την παρτίδα. Mm-hmm. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν το Σάββατο Πανσεραϊκό Σόφι 2-2. Βόλος Ατρόμητος 2-2, Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης 0-1 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 0-1. Μιλάμε για απόλυτη ισορροπία και στα αποτελέσματα. Ναι. Στο καμία νίκη γηπεδούχου. Στα play-off είχαμε Παναθηναϊκός Λαμία 3-1 με ανατροπή. Μια ανατροπή που έγινε από τον γκολ του Σλίβκα, ακολούθησε τον γκολ του Τσέριν και τα δύο γκολ του Μπερνάρ. Και ο Παναθηναϊκός για μία ακόμα φορά δέχτηκε το πρώτο γκολ του αγώνα. Με εξαίρεση βέβαια το παιχνίδι, τη νίκη του στο Κλάδης Βικελίδης επί του Άρη. Που δεν είχε δεχτεί τότε γκολ. Ναι, δεν δέχτηκε γκολ. Στα άλλα τέσσερα παιχνίδια είχε δεχτεί πάντα το πρώτο γκολ του αγώνα. Ακόμα και στην πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό είχε δεχτεί το γκολ του Ποντένσε. Ναι. Μετά με τον ΠΑΟΚ δέχτηκε το γκολ του Μπράντον Τόμας, νομίζω. Του Ντεσπόντοφ. Του Ντεσπόντοφ. Πρώτο και με την ΑΕΚ το γκολ του Βίτα. Του Βίτα. Λοιπόν, τώρα στο άλλο παιχνίδι ΑΕΚ Άρης 2-0. Ένα μάτς το οποίο ήταν one man show από τον Ζιπόνσε. Ναι, που πέτυχε τα δύο γκολ της ΑΕΚ στο πρώτο τέταρτο του αγώνα. Ένα Πόνσε ο οποίος σκοράρει κατά ρυπάς όταν βρίσκεται στην βασική ενδεκάδα. Mm-hmm. Ήδη έχει πετύχει ένα ρεκόρ για την ομάδα της Ένωσης. Και πάντα σκοράρει δύο φορές. Δηλαδή. Το είχε κάνει και με τον Ατρόμητο. Βέβαια τότε είχε κάνει hat-trick. Ναι, είναι η τέταρτη φορά φέτος που σημείωσε τουλάχιστον δύο γκολ. Τέταρτη ή πέμπτη. Είναι. Και μάλιστα έχει. Όταν θα σκοράρει, θα σκοράρει. Να το πούμε με εισαγωγικά, έχει πελατειακή σχέση με τον Άρη. Που είναι ένα από τα αγαπημένα του θύματα, όντως. Λοιπόν, τώρα η επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι σημαντική πρώτη πέρασμα στη βαθμολογία, περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις στα play-out το Σάββατο στις 18:30 Όφη Βόλος. Στις 19:30 θα παίξει Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός και Ατρόμητος εναντίον Κηφισιάς. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, για την έκτη αγωνιστική πλέον του play-off, έχουμε Λαμία Παναθηναϊκός στις 5, στις 7:30 Άρης ΑΕΚ και στις 8:30 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Να πούμε τώρα στη βαθμολογία. Υπάρχει και η κρεμική αγωνιστική, το play-out, η οποία θα γίνει την Κυριακή στις 3:00, Πανσεραϊκός εναντίον Γιάννενα. Και να πούμε τώρα τι γίνεται στη βαθμολογία. Η ΑΕΚ παραμένει πρώτη με 69 βαθμούς, 68 ο Παναθηναϊκός, 67 ο ΠΑΟΚ, 63 ο Ολυμπιακός, καθώς δεν αγωνίστηκαν αυτοί οι δύο, όπως είπαμε, 48 ο Άρης, 34 η Λαμία.
Στα play out, Αστέρας Τρίπολης 34, όσους έχει και ο Ατρόμητος. Πανσεραϊκός έχει 32, Όφη 31, Βόλος 29. 27 Πανετολικός, 25 Κηφισιά, 19 τα Γιάννενα. Τώρα, εάν τυχόν τα Γιάννενα έχουν μαθηματικές ελπίδες. Είναι μόνο μαθηματικά πλέον, θα πρέπει να κάνουν τρεις νίκες και να μην πάρει βαθμό ο Πανετολικός και ο Βόλος, που σημαίνει ότι ουσιαστικά... Ναι, βέβαια υπάρχει ένα άλλο σενάριο το οποίο μπλέκει και την ομάδα του Βόλου, η οποία... Αν κερδίσει τους βαθμούς στην Έφεση, θες να πεις. Ακριβώς. Για τον αγώνα με την Κηφισιά. Ναι. Αν τους κερδίσει... Καταδικάζει και την Κηφισιά ουσιαστικά. Ακριβώς, και τότε θα γίνει πραγματικά ροντέο. Γιατί η Κηφισιά θα παίξει, όπως είπαμε, στο Περιστέρι. Θέλει οπωσδήποτε βαθμό ή βαθμούς. Και μάλλον βαθμούς. Για να νιώθει σίγουρη. Από εκεί πέρα ο Πανετολικός έδειξε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Κηφισιά ότι έχει τα φόντα να κυνηγήσει την παραμονή. Και πιστεύω ότι θα δούμε πραγματικά ωραία παιχνίδια προς το τέλος σεζόν. Μιας που αναφέραμε λοιπόν τώρα... Για τα play-off τίτλου, την Κυριακή είναι το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, που οι ομάδες θα προέρχονται από τις revans τις ευρωπαϊκές. Και αναλόγως και με τι ψυχολογία θα είναι. Με ψυχολογία, αν έχουν πάρει την πρόκληση, αν ομιγέννη το έχουν γίνει εκτός. Γιατί δεν κυνηγάνε πλέον τίποτα άλλο στην Ελλάδα, δεν έχουν άλλο στόχο πλην του πρωταθλήματος και καλύτερου πλασαρίσματος στην βαθμολογία. Δεν υπάρχει το κύπελο για αυτούς τους δύο. Είναι ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, είναι με το ένα πόδι στο Conference και με το άλλο πόδι στη Super League. Τώρα προφανώς τους ενδιαφέρει. Όλη η σκέψη είναι στο Conference. Ο Ολυμπιακός για να κρατήσει το 3-2 της νίκης του επί της Φενέρμπαχτσε στη ρεβάνς της Κωνσταντινούπολης. Ο ΠΑΟΚ για να ανατρέψει την ήττα του με 1-0 από την Club Brugge στην κατάμεση του Τούμπα την Πέμπτη και τα δύο παιχνίδια στις 10. Βέβαια, να πούμε αναφορικά με αυτά τα δύο παιχνίδια ότι έγιναν κάποια πρωτόγνωρα επεισόδια στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο, ναι, σίγουρα. Με οπαδούς Έλληνες οι οποίοι δεν μπήκαν στο γήπεδο. Δεν τους επιτράπηκε η είσοδος. Υπήρχαν και κάποιοι τραυματισμοί που κατέληξαν σε νοσοκομείο. Ναι, γενικώς ήταν ένα πολεμικό κλίμα που επικράτησε στη βελγική πόλη και αυτοδίκαια η ρεβάνς της Τούμπας γίνεται παιχνίδι υψηλού κινδύνου. Θα είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Ήδη 1000 άτομα και από το Βέλγιο θα έρθουν εδώ. Έχουν εισιτήρια για τη ρεβάνς, οπότε ας ελπίσουμε να είναι. Να έχουν δοθεί και οι απαραίτητες οδηγίες από την πλευρά σε Βέλγιο. Και να μην συμβεί το παραμικρό και ο ΠΑΟΚ να επικεντρωθεί μόνο στο αγωνιστικό και στο πώς θα του πάρει την κατάσταση στην Τούμπα και να πάρει εκείνο την πρόκληση. Το έχει ξανακάνει ο ΠΑΟΚ, ανατρέποντας το 2-0 της ήττας του από την Δύναμο Ζάγκρεπ. Και καλύτερα να κάνει άλλη μία ανατροπή. Και καλύτερα να κάνει. Θεωρητικά πλέον έχει μόνο ένα γκολ να ανταποδώσει, να επιστρέψει. Και καλό είναι να επικεντρωθεί εκεί και να. Το θέμα είναι να μην. Και να μείνει το μυαλό εκτός. Να μην δεχτεί πρώτος γκολ. Γιατί αν δεχτεί, τότε αλλάζουν τα δεδομένα. Σίγουρα. Και εντάξει, μεταφέρεται το άγχος και η πίεση στους παίκτες του Λουτσέσκου. Σίγουρα. Και μιλάμε και για μια ομάδα που είναι πρωταγωνίστρια στο Βέλγιο και αν θυμάσαι πέρσι. Είχε κάνει περίπατο και στον όμιλο στο Champions League. Σωστό. Με 5 νίκες σε 6 αγώνες. Οπότε... Και τώρα προέρχεται από μεγάλη νίκη στο πρωτάθλημα επί της Standard Liège, ναι, με 4-0. Είναι μια ομάδα που και επίσης στηρίζεται και σε νεανικό σύνολο. Είδαμε και στην 11η της την Πέμπτη κοντά στον ΠΑΟ. Παίχτες γεννημένους το 2005, το 2006. Παίκτες οι οποίοι θα αποτελέσουν τα επόμενα χρόνια αρκετά. Θα τους δεις σε ομάδες της Ευρώπης και θα λες ότι. Έκαναν ντεμπούτο σε αγώνα εναντίον του ΠΑΟΚ. Ήταν στο δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο επαγγελματικό του παιχνίδι. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στον ΠΑΟΚ, καθώς υπάρχουν σενάρια από την Αγγλία που φαίνεται ότι η West Ham ενδιαφέρεται για τον Κωνσταντέλια, με ένα ποσό κοντά στα 17,5 εκατομμύρια. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ έχει πει ότι το ποσό θα είναι πολύ μεγαλύτερο για να δώσει τον νεαρό μεσοεπιθετικό. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει και αυτός υποχρεώσει ευρωπαϊκές πλην της Φενέρμπαχτσε με την ομάδα Under 19, η οποία θα μετάσχει στο Final Four του Youth League. Πρώτος αντίπαλος την Παρασκευή είναι η γαλλική ΝΑΤ, η οποία προέρχεται από σημαντικές επιτυχίες στο εγχώριο πρωτάθλημα της. Νίξε μάλιστα με ανατροπή προχθές αντιπαλό της, νιώθει έτοιμη. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός και αυτός έχει. Αρκετά καλό σύνολο. Παίκτες όπως ο Καλογερόπουλος που παίζει δανεικό στο Βόλο είναι σε ένα από τα άτομα τα οποία έχει
προσεγγίσει, θα λέγαμε, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να δώσει και το βραβείο καλύτερου παίχτη. Του καλύτερου παίχτη, αυτό που πέρυσι κέρδισε ο Μπέλιχαμ. Ναι, ο Ολυμπιακός έχοντας κερδίσει, με αποκλείσει μάλλον στον προηγούμενο γύρο την Μπάγκερν μέσα στο Μόναχο, πιστεύω ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Και να πούμε ότι ο άλλος ημιτελικός είναι Μίλαν εναντίον Πόρτο και ο τελικός, εφόσον προκληθεί ο Ολυμπιακός, θα είναι Δευτέρα το απόγευμα. Και όσον αφορά τώρα, μένουμε λιγάκι στον χώρο του ποδοσφαίρου. Βλέπουμε κάποιες ειδήσεις οι οποίες πραγματικά μας εξοργίζουν. Δηλαδή, τώρα υπάρχει πέραν του αθλητικού δικαστή της Super League ή αντίστοιχα της ΕΠΟ, υπάρχει η περίφημη ΔΕΑΒΗ, η οποία εμφανίστηκε με αυξημένες αρμοδιότητες με το νέο αθλητικό νόμο του Βρούτσι. Τώρα κυνηγάνε μέχρι και φαντάσματα. Εντάξει, ναι. Νομίζω ότι η επόμενη θα είναι remake της ταινίας Ghostbusters. Την οποία μεταφέρει το κέντρο εξελίξεων από τον αγωνιστικό χώρο στα γραφεία. Στα γραφεία των καρεκλοκένταυρων και μπορεί να αλλοιώσει και συνθήκες πρωταθλήματος. Όπως για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε στην πρεμιέρα των play-off να υποδεχθεί τον Άρη στο ντέρμπι. Για να μένα ενός Πυρσού σε προηγούμενο match, ναι, στις κανονικές περιόδους. Σε ένα παιχνίδι στο παιχνίδι του Ολυμπιακό έχει συμβεί αυτό, για ένα καπνογόνο. Ο ΠΑΟΚ υποχρεώθηκε να παίξει χωρίς κόσμο και μάλιστα έχασε τον ντέρμπι από τον Άρη με 1-0, να το θυμάσαι. Με τον κόλ του Μωρό. Ναι, και εάν ο ΠΑΟΚ είχε κόσμο εναντίον του Άρη, μπορεί η εξέλιξη του αγώνα να ήταν διαφορετική. Σίγουρα, ο κόσμος παίζει το δικό του ρόλο στα παιχνίδια. Φυσικά και ειδικά στα ντέρμπι. Να πούμε επίσης ότι μάθαμε εχθές ότι η ΕΠΟ έστειλε επιστολή στην Κοσμοτέ, η οποία είναι αυτή η οποία θα μεταδώσει τον τελικό του κυπέλου. Στο Πανθεσσαλικό λέει ότι θα γίνει ο τελικός 18 Μαΐου, με ένα ερωτηματικό βέβαια ακόμα. Εάν θα γίνει όντως την ημερομηνία που έχει πει. Και αν θα πάει μια εβδομάδα αργότερα. Τι θα γίνει με κόσμο που η αρχική του τέτοια είναι να το κάνουν χωρίς κόσμο. Ναι, πάμε για τέταρτο τελικό τα τελευταία 5 χρόνια χωρίς κόσμο. Και αυτό και μόνο δείχνει την αποτυχία των ποδοσφαιρικών αρχών, του κράτους, της αστυνομίας, δεν ξέρω. Και ξέρεις ποιο είναι το οξύμορο της υπόθεσης. Ότι έχει μπει η ρήτρα από την Κοσμοτέ στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τη τάξη των 100.000 ευρώ. Δώστε μας ένα μήνα πριν πότε θα γίνει ο τελικός. Ξεχνάνε βέβαια ότι για να διεξαχθεί ένας τελικός θα πρέπει, πέραν του να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, να έχει και κόσμο. Ποιος θα το παρακολουθήσει? Δυστυχώς είναι. Και επειδή δεν μ' αρέσει να παίζω τον δικηγόρο του διαβόλου, αλλά ας το δούμε το αυτονόητο. Δηλαδή, πού θα ήταν το κακό να πάνε 10 ή 15.000 κόσμου να παρακολουθήσουν το τελικό αυτό? Αυτό δείχνει την ανικανότητα πρώτα της ΕΠΟ στη διεξαγωγή του τελικού και δεύτερον και των αρχών, των αστυνομικών αρχών, των αρχών της τάξης. Οι οποίοι θέλουν να πετάξουν το γάντι από πάνω και σου λέει. Η οποία ναι, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Αυτή είναι η λογική του. Βέβαια, μακριά από εμάς και ό,τι θέλει ας γίνει. Ξέχασα να σου πω το εξής, ότι οι κυβερνώντες πανηγυρίζουν πάντως. Όχι για αν θα γίνει ο τελικός με κόσμο ή χωρίς, αλλά επειδή λειτουργεί το νέο σύστημα εισιτηρίων. Ναι, με τον COV. Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν που άντλησα πριν έρθουμε στο στούντιο, πάνω από 15.000 ήταν αυτοί που πήγανε γήπεδο προχθές. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του GovGR. 15 από τους 33.000 που πήγαν συνολικά. Ωραία. Δεν ξέρω τι να πω τώρα. Για να μην σου πω και το άλλο ωραίο. Υπάρχει Χρήστο, ο λαός έχει βγάλει πολλές παροιμίες που ταιριάζουν στην περίσταση. Η μία είναι τι του λείπει του ψωριάρι, φούντα μαργαριτάρι. Δηλαδή. Διάβασα λοιπόν ότι δεν δέχονται. Μας λείπουν τόσα και τόσα και εμείς πανηγυρίζουμε. Για άρτια διοργάνωση αγώνων και εμείς πανηγυρίζουμε για μια εφαρμογή η οποία προϋπήρχε. Δεν είναι ότι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι από τη μία είναι γαλαντόμη γιατί σου λέει: είδες τι, πώς σκεφτόμαστε τον Έλληνα φύλαθλο. Πάρε ένα application να κάνεις δουλειά σου. Ναι. Απ' την άλλη όμως δεν δέχονται να βάλουν το χέρι στην τσέπη
να βάλουν κάμερες στο πανδησαλικό, γιατί σου λέει κοστίζουν ακριβά. Ναι, εντάξει. Ναι. Και τα 70 χιλιάρικα που είχε προτείνει ο πρόεδρος του Άρη, ο κύριος Καρυπίδης, για να προχωρήσει στις βελτιωτικές. Να τα βάζει τελικά. Και έθεσε ως δεύτερη επιλαχούσα έδρα το Βικελίκηδης. Πάσε γιατί, γιατί όχι. Εγώ θα πρότεινα τη Λευκοσία. Γιατί όχι. Στη Λευκοσία, ναι. Ή την Νέα Υόρκη μετά και την πανηγυρική εκδήλωση για την 25η Μαρτίου που είχαν εκδεθεί εύζωνες. Ναι, εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι θυμάσαι και πέρσι ήταν πάλι ανάλογες τέτοιες. Να πάμε πρώτα στη Γερμανία. Όχι, μετά... πρώτα ήταν η Αυστραλία, μετά η Γερμανία. Μετά να πάμε στο γήπεδο της Crystal Palace, ξέρω εγώ, ή της Fulham στο. Αλλά Λαθίνο. Θα μας χωρέσει τώρα όλους τους Έλληνες. Ναι, μετά πάμε στο Σίδνεϊ ή στη Μελβούρνη, δεν ξέρω. Γιατί έχει ομογένεια. Γιατί είναι η ομογένεια. Μετά να πάμε στο Ντόρτμουντ ή στην Ιρεβέρνη. Που επίσης έχει πολλοί Έλληνες. Ή στην Κολωνία, δεν ξέρω τι τώρα. Εντάξει, ναι, είχαν μεταφέρει 5-6 πόλεις. Ναι. Μετά θυμάσαι είχε επιτεθεί και ένα γήπεδο στη Σλοβακία, κάτι που έλεγε ένα δημοσίευμα. Νομίζω στη Μπρατισλάβα, κάπου. Κάτι ναι, που λέει ένα δημοσίευμα από τη Σλοβακία που είχε έρθει ξαφνικά ότι συζητάμε με την Ελληνική Ομοσπονδία να κάνουμε εδώ τον τελικό και τελικά. Μάλλον σε Σελήνη θα γίνει. Και, τώρα, ξέρω, όταν θα πάει η πρώτη αποστολή. Στο Σουμπούτεο, όπως παλιά στο Σουμπούτεο, να το κάνουμε στο Σουμπούτεο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, γιατί έχουμε και αγώνες στο τριήμερο των ευρωπαϊκών κυπέλων. Και προχωράμε. Σχόλια από κάτω. Αρνητικά. Αρνητικά. Από αγόρι σου, από κάποιο φίλο σου κτλ. Όχι, δεν υπάρχει λίγο. Με μια φίλη που έχει κάνει θα δούμε μετά μαζί. Και μάλιστα δεν υπάρχει. Τη στέλνει μόνο να πει πώ θα πει.
μέσα από έξω. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι στα ποδοσφαιρικά θεάματα να έχουμε μία, πώς το λένε, ξέχασα τη λέξη τώρα. Τι θέλω να εκκρεμότητα. Τι εκκρεμότητα. Έχουμε να πούμε για τον Πανιόνιο, ο οποίος και αυτός έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία. Από την προηγούμενη αγωνιστική ο Πανιόνιος έχει πανηγυρίσει την άνοδο του στη Super League 2 και σε αδιάφορο ντέρμπι κορυφής ιτήθηκε με 2-0 από τον Εθνικό και ήταν και η πρώτη ήττα του Πανιόνιου στο πρωτάθλημα, έτσι. Με 2-0, αλλά ο Πανιόνιος δεν ενδιαφέρεται πλέον. Δεν ενδιαφέρεται. Έχει εξασφαλίσει την άνοδο και κάνει ήδη τα πλάνα για την επόμενη. Να δούμε τι παίχτες θα πάρει το καλοκαίρι. Για την επόμενη σεζόν. Ναι, εντάξει, βέβαια, με νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς ο Πανιόνιος θα προσπαθήσει να διακριθεί στη Super League 2. Λοιπόν, και πάμε να δούμε εμείς τώρα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ξεκινώντας όπως πάντα από την Αγγλία, την Premier League, 33η αγωνιστική. Θες να πούμε, συγγνώμη σε διακόπτω, θες να πούμε καλύτερα για Champions League. Κάτσε να δεις, μου, τα πρωταθλήματα έχουμε. Πότε πίσω. Newcastle Tottenham 4-0, Bradford Sheffield United 2-0, Burnley Brighton 1-1, Manchester City Luton 5-1. Nottingham Wolves 2-2, Bournemouth Manchester United επίσης 2-2, Liverpool Crystal Palace 0-1, West Ham Fulham 0-2, όπως και το ίδιο σκορ είχαμε στην αναμέτρηση Arsenal με την Aston Villa. Και τέλος εχθές η Chelsea με τον Colton Palmer να είναι σαρωτικός, επιβλήθηκε 6-0 της Everton. Είναι μια αγωνιστική που και παραγγελία να την είχε κάνει ο Guardiola. Manchester City, τα αποτελέσματα δεν θα έρχονταν έτσι. Και το οξύμορο ποιο είναι, ότι δηλαδή, τη ζημιά στην Arsenal την έκανε ο πρώην, ο Unai Emery, ως τεχνικός Aston Villa. Η Tottenham πλέον δεν κοιτάει προς τα πάνω. Όχι, αλλά η αγωνιστική ήταν παραγγελία για τον Guardiola, που πέρασε μπροστά η Manchester City. Που τώρα αρχίζει και μαρσάρει ξανά. Εκμεταλλευόμενοι δύο ήττες. Ειδικά τη Λίβερπουλ απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας. Η οποία Λίβερπουλ είχε χάσει την Πέμπτη από την Αταλάντα πρώτη φορά φέτος στο Άνφιλντ σε όλες τις διοργανώσεις. Με 3-0. Ναι, και χάνει και την Κυριακή από την Κρίσταλ Πάλας με 1-0. Πρώτη ήταν προφανώς το πρωτάθλημα. Και βέβαια είχε προηγηθεί και εκείνο το αλυσμόν το 2-2 με τη Manchester United. Αλλά μιλάμε τώρα για άλλα παιχνίδια. Μιλάμε για Άνφιλντ. Λοιπόν, βαθμολογικά τώρα η Manchester City, εκμεταλλευόμενη αυτές τις γκέλες, πέρασε πρώτη με 73 βαθμούς. Ακολουθούν Arsenal και Liverpool με 71. 63 βαθμούς για την Aston Villa, 60 για Tottenham, 50 για Newcastle και Manchester United. West Ham 48, Chelsea 47, 44 η Brighton, 43 η Wolves, 42 Bournemouth και Fulham,
33, η Crystal Palace 32, η Bradford, Everton 27, 26 η Nottingham, 25 η Luton, Burnley 20, 16 η Sheffield. Η Nottingham η οποία έκανε και αυτή έθεση για τους βαθμούς που τσαφερέθηκαν, mm-hmm. περιμένει την απόφαση της Αγγλικής Ομοσπονδίας. Και πάμε να δούμε τώρα το πρωτάθλημα το γαλλικό, το οποίο είναι στην 21η αγωνιστική. Είχαμε λοιπόν Metz Lens 2-1, Strasbourg Rennes 3-1, Rennes Toulouse 1-2, Havre Nantes 0-1, Clermont Montpellier 1-1, Lyon Brest 4-3, σε ένα πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι με πολλές ανατροπές στο σκορ. Και τα παιχνίδια που αναβλήθηκαν είναι Lorient Paris Saint-Germain, Μονακό Lille και Marseille Nice. Παιχνίδια τα οποία θα γίνουν σε προσεχές ημερομηνίες. Έτσι, μετά από αυτή την εξέλιξη έχουμε πρώτη την Παρή με 63 βαθμούς, 53 έχει η Μπρέστ, Μονακό 52, 49 η Λίλ, Νις 44, 43 η Λανς, 41 για Λιόν, 40 για τη Ρέμς, 39 για Μαρσέη και Ρεν, 36 η Τουλού Στρασμπούρ, 33 η Μονπελιέ, 31 η Ναντ, 28 η Χαύρη. Και στις τρεις τελευταίες θέσεις βρίσκουμε Λοριάν και Μέτς με 26 βαθμούς και τελευταία Κλερμόν με 22. Mm-hmm. Πάμε στην Ισπανία, 31η αγωνιστική στο τριήμερο που προηγήθηκε, στο τετραήμερο προηγήθηκε την Παρασκευή. Η Μπέτις επικράτησε με 2-1 της Θέλτα. Το Σάββατο εύκολη νίκη για την Ατλέτικο 3-1 τη Χιρόνα. 0-0 μεταξύ της Ράγιο Βαγιακάνο και της Χετάφε. Διπλό για την Real Madrid στις Βαλεαρίδες, 1-0 τη Μαγιόρκα. Όπως και για την Μπαρτσελόνα, 1-0 την Κάντιθ, την Ουραγό Κάντιθ. Την Κάντιθ που βρίσκεται στις τρεις τελευταίες θέσεις. Στην Κυριακή, εκτός έδρας νίκη για τη Σεβίλη, 2-0 τη Λας Πάλμας. Γρανάδα Αλαβές, 2-0. Μπιλμπάου για Ρεάλ, 1-1. Σοσιεδάδ Αλμερία, 2-2, σε μια έκπληξη. Και χθες, ο Σασούνα Βαλένθια, 0-1. Στη βαθμολογία είναι η Real μπροστά, παραμένει με 78, στους 70 η Μπαρτσελόνα και την ερχόμενη Κυριακή έχουμε Real Μπαρτσελόνα στο παιχνίδι που είτε θα ανοίξει, αν και η Real με το σύν 8, ακόμα και σε περίπτωση ήττας θα διατηρεί το πλεονέκτημα για τον τύπο. Σωστό αυτό. Μία νίκη της Μπαρτσελόνα θα ανοίξει πάλι την... Μία Μπαρτσελόνα η οποία ανεβαίνει σιγά σιγά, για πρώτη φορά έπαιξε πλήρη στο ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στην Παρή και έκανε την μεγάλη νίκη με 3-2 και έχει το πλεονέκτημα για την Revanch. Στην τρίτη θέση είναι η Girona με 65, τέταρτη Ατλέτικο με 61, πλησίασε την Girona μετά την νίκη της με 3-1 στο μεταξύ του παιχνίδι. Στην πέμπτη θέση Bilbao με 57, στην έκτη θέση Sociedad με 50 και από εκεί και πέρα Valencia 7 με 47, Betis 45, Villarreal και Τάφε και ο Σασούνα σε τριπλή ισοβαθμία 39, η Λας Πάλμας έχει 37, στους 34 πήγε ανέβηκε η Σεβίλη, 32 οι Αλαβές, Βαγεκάνο και Μαγιόρκα στους 31, η Θέλτα στους 28 και από εκεί και πέρα στην τελευταία 30, Κάντιθ με 25, η οποία το παλεύει ακόμα για να αποφύγει τον υποβάσμο, Γρανάδα με 17 και Αλμερία με 14 έχουν πρακτικά αποχαιρετήσει την κατηγορία. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνήσει ή όχι. Το Ολυμπιακό Στάδιο του Μοντζουίκ στη Βαρκελόνη δεν είναι ακόμα η έδρα που θα βοηθήσει την Μπαρτσελόνα. Και γήπεδο με στίβο είναι ουσιαστικά δεν αφαιρεί από την Μπαρτσελόνα. Όπως και στην Συμπολίτσα, την Εσπανιόλ, που ναι μεν είχε κάποιες σποραδικές επιτυχίες, αλλά ως εκεί. Λοιπόν, πάμε και να δούμε τώρα την Bundesliga, πρωτού περάσουμε στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Εκεί είχαμε την 21η αγωνιστική. Και είχαμε και την ανάδειξη της... Ουσιαστικά κρίθηκε το πρωτάθλημα. Όχι, ουσιαστικά και τυπικά. Και τυπικά, απλά τυπικό, το τυπικό σκέλος είναι η τελευταία αγωνιστική να σηκώσει και τη σελατιέρα επίσημα. Ναι, εντάξει, το τυπικό σκέλος ήταν χθες, προχθές με την νίκη της Bayer Leverkusen. Και σύμφωνα με κάποια gossip, έτσι να το πούμε ελληνικά, θέλουν την σύντροφο του Τσάπι Αλόνσο να κατεβαίνει υποψήφια στις δημοτικές εκλογές στο Λεβερκούζεν. Για ποιο λόγο? Να αναλάβει η χρέη δημάρχου. Λέω εντάξει, δημοφιλία είναι... καταλαβαίνεις. Δημοφιλία είναι, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Αλλά διάβαζα και κάτι άλλο παρένθεση σε αυτά που λέμε,
ότι το θυμάσαι τον Ερντέ Ντουράν που έπαιξε Μπαρτσελώνα για ένα διάστημα κτλ. Είχε αυτός ένα σπίτι 18 εκατομμυρίων στη Βαρκελόνη. Όταν δεν έπαιζε, το παραχωρούσε σε φίλους να κάνουν πάρτι. Οι οποίοι του προκαλέσαν τέτοιες ζημιές μέσα στο σπίτι, μέχρι λέει τις κουρτίνες χρησιμοποιούσαν για να κάνουν κούνια. Αποτέλεσμα είναι να πληρώσει ένα υπέρογκο ποσό τώρα στον πρώην σπίτι, τον οικοκύρη, και να είναι στα δικαστήρια. Λοιπόν, 20η αγωνιστική είχαμε στην Bundesliga, Augsburg Union Βερολίνου 2-0, Bayern Κολονία επίσης 2-0, Λειψία Wolfsburg 3-0, Mainz Hoffenheim 4-1, Gladbach Dortmund 1-2, Bochum Heidenheim 1-1, Stuttgart Eintracht 3-0, Darmstadt Freiburg 0-1 και Leverkusen Werder 5-0, το οποίο πραγματικά το χάρηκαν όσο τίποτα άλλο οι φίλαθλοι της Leverkusen. Ήταν ο πρώτος τίτλος. Μετά από 120 χρόνια, τα οποία είναι 1η Ιουλίου. Mm-hmm. Και πάνε να κάνουν ένα φοβερό τρέμπλ. Ναι, και αποτείναξε το, και αποτείναξε το, το παλιό το όνομα. Το Leverkusen. Το Leverkusen, το που σήμαινε ότι ποτέ δεν είχε πάρει κάποιο τίτλο. Και φέτος διεκδικεί. Παρότι είχε φτάσει πολύ κοντά επίσης σε τρέμπλ. Ναι. Την σεζόν που είχε χάσει τον τελικό Champions League από τη Real, έτσι, ναι, το 2002, είχε χάσει το πρωτάθλημα από την Bayern, ναι, και τον τελικό κυπέλλου, αν δεν κάνω λάθος, από την Dortmund. Με το περίφημο γκολ του Zidane εκείνο στο τελικό. Ακριβώς. Από την πάσα του Ρομπέρτο Κάρλος. Τότε. Που η μπάλα προσγειώθηκε από τον 8ο όροφο και ο Zidane. Τότε βέβαια είχε και μπάλακ μέσα, είχε παιχταράδες. Ναι, που, που ο Zidane είχε σκοράρει με, τη, με το, με το αριστερό βολέ, που με την μπάλα να προσγειώνεται από τον 8ο όροφο. Θυμάσαι με την πάσα του, του Ρομπέρτο Κάρλος που πήγαινε πίσω. Ποιος θα το ξεχάσει αυτό το γκολ. Ναι, ήταν ένα από τα καλύτερα που έχουν μπει σε τελικούς Champions League. Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, τώρα στη βαθμολογία τα τυπικά. Να πούμε ότι η Leverkusen αύξησε τη διαφορά του στο συν 16. Και πάει για τρέμπλ γιατί είναι και στο τελικό κυπέλλου. Με η Kaiserslautern, ναι, ομάδα β' κατηγορίας. Ουσιαστικά είναι, είναι το μεγάλο φαβόρι. Και φυσικά το τελικό του. Και διεκδίκει και το Europa League. Είναι στα προημιτελικά. Κέρδισε 2-0 West Ham στο πρώτο αγώνα. Και έχει το πλεονέκτημα για τη ρεβάνση και παραμένει αίτητη ακόμα, έτσι, σε όλες τις διοργανώσεις. Και όχι μόνο αυτό, είναι ότι μέσα στο Μάιο είναι 18 Μαΐου τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, που στέφεται και επίσημα πρωταθλήτρια. 25 είναι ή ο τελικός του Europa ή του Κυπέλου. Νομίζω 21 είναι το Europa και 25 ο τελικός Κυπέλου, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ανάλογα αν φτάσει γίνεται. Πάντως, μέχρι τέλος Μαΐου θα έχει 20 από 1 μέχρι 3 κούπες. 79 βαθμούς λοιπόν, 63 η Bayern όσους έχει και η Στουτγκάρδη, 56 για τη Λειψία όσους έχει και η Dortmund, 42 η Άιντραχτ, 39 η Augsburg και η Freiburg, 36 η Hoffenheim, 34 η Heidenheim, 31 για Gladbach και Werder, 29 για Union, 28 Wolfsburg, 27 Bochum, 26 η Mainz, 22 Κολονία προτελευταία και τελευταία η Darmstadt με 14 βαθμούς. Και θα κλείσουμε την αναφορά στα, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με το, με το καμπιονάτο και το ιταλικό πρωτάθλημα. Την Παρασκευή είχαμε τη νίκη και, στο, και στην αγωνιστική είχαμε βροχή ισοπαλιών από τα 9 παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν, γιατί θα πούμε και το τι έγινε στο Ουντινέζε Ρώμα. Είχαμε 7 ισοπαλίες στα 9 παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν. Οι μόνες νίκες ήταν το 4-1 της Λάτσιο επί της Σαλερνιτάνα την Παρασκευή και, τη, και το Σάββατο η νίκη της Λέτσε με 1-0 επί της Έμπολη με κόστος 90. Δηλαδή και αυτό ήταν σχεδόν έτοιμο για ισοπαλία. Και θα πετάξω και μια κακία ότι εθεάθησε χθες να παρακολουθήσει τον αγώνα της Φιωρεντίνα στο ΆΚΑ. Θα σου πω, ναι. Το Σάββατο λοιπόν είχαμε το, επίσης το, το ντέρμπι του Τωρίνο. Το Τωρίνο Γιουβέντους έμεινε στο 0-0. Ξεκίνησε τον μπαράζ των ισοπαλιών. Μπολόνια Μόντσα 0-0. Την Κυριακή Νάπολη Φροζινόνε 2-2. Με την Νάπολη απορρίπτει δύο φορές για τη Φροζινόνη να επανέρχεται. Σασουόλο Μίλαν 3-3. Σε τη Σασουόλο απορρίπτει 2-0 και 3-1. Και η Μίλαν, οποία Σασουόλο έχει μια καλή παράδοση απέναντι στη Μίλαν. Και γενικά στις μεγάλες ομάδες. Πάλι την Κυριακή Ίντερ Κάλιαρη 2-2. Με την επικείμενη πρωταθλήτρια Ίντερ να, να σκοντάρει στους, στο παιχνίδι με τους Σαρδίνους. Και τη Δευτέρα Φιωρεντίνα Τζένοα το παιχνίδι που είπες 1-1 και Αταλάντα Βερόνα 2-0 από 2-2 από 2-0 προβάδισμα της Αταλάντα. Η Βερόνα κατάφερε να ισοφαρίσει
Και να πούμε ότι στο παιχνίδι που δεν ολοκληρώθηκε την Κυριακή, το Ουντινέζε Ρώμα με το σκορ στο 1-1, στο 72. Είχαμε ένα πικό γεγονός. Ο αμυντικός της Ρώμα, ο Ιβοριανός, ο Εβάν Εντικά, αισθάνθηκε μια αδιαθεσία, ένα πόνο στο στήθος, λιποθύμησε, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, του προσφέρθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Έκανε αμέσως βέβαια το νόημα ότι είμαι καλά, ότι έχω τις αισθήσεις μου, αλλά ενώ ο διαιτητής Παϊρέτο επιθυμούσε εντός εισαγωγικών την συνέχιση του αγώνα με την αλλαγή του Εντικά, οι παίκτες Ρώμα και ο προπονητής, ο Ντανιέλε Ντερόσι, του είπαν ότι δεν αισθανόμαστε σίγουροι ότι πρέπει να συνεχιστεί το παιχνίδι, καθώς ανησυχούμε για τον παίκτη μας. Και φυσιολογικό. Και φυσιολογικό, και με τη διαθεσιμότητα της Ουντινέζε και του προπονητή του Γκαμπριέλε Τσόφι, το παιχνίδι διακόπηκε και θα ολοκληρωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Ήδη έχουν πει την ημερομηνία, η οποία θα είναι η επόμενη Πέμπτη, όχι μεθαύριο. Ναι, ανάλογα βέβαια και με το τι θα κάνει. Αν θα προχωρήσει η Ρώμα ή όχι. Στη βαθμολογία, με το πέρας 32 αγωνιστικών, η Ίντερ είναι στους 83 βαθμούς, η Μίλαν είναι δεύτερη με 69 και τη Δευτέρα έχουμε το ντέρμπι Ίντερ Μίλαν. Με νίκη η Ίντερ κατακτά και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Οπότε. Σε πιθανή γκέλα που δεν το. Σε ισοπαλία θα μένει ανοιχτό. Σε ισοπαλία η νίκη της Μίλαν θα μείνει ανοιχτό όσο μαθηματικά βέβαια ο τίτλος, γιατί τώρα οι 14 βαθμοί διαφορά που έχει η Ίντερ από τη Μίλαν δεν καλύπτονται. Σε 6 αγωνιστικές πρέπει να συμβεί Δευτέρα παρουσία. Απλά το λέμε για τη σημειολογία του πράγματος, ότι θα είναι ιδανικό για την Ίντερ και τους οπαδούς της Ίντερ να κατακτηθεί και μαθηματικά το πρωτάθλημα σε ντέρμπι με τη Μίλαν. Θα είναι το θυμίζει αυτό για τελευταία αγωνιστική η Super League. Ναι, θα το δούμε. Έχουμε ακόμα, μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Λοιπόν, τρίτη θέση για τη Γιουβέντους με 63, στην τέταρτη θέση η Μπολόνια με 59, με ένα παιχνίδι λιγότερο η Ρώμα, αυτό που δεν ολοκληρώθηκε τέλος πάντων με την Ουντινέζε, είναι στους 55 και στην πέμπτη θέση. Στην έκτη θέση είναι η Αταλάντα με 51 και παιχνίδι λιγότερο. Έβδομη η Λάτσιο μαζί με την Νάπολη στους 49. Στην έβδομη θέση το Ρήνο με 45. Δέκατη η Φιωρεντίνα με 44 και παιχνίδι λιγότερο. Η Μόντσα στους 43. Στους 39 είναι η Τζένοα και στη 12η θέση. Έκανε άλμα παραμονής η Λέτσεβ και πήγε στους 32. 31 επίσης για την Κάλιαρη του Κλάουντιο Ρανιέρι με το βαθμό που πήρε από την Ίντερ στο Μιλάνο. 28 για Ουντινέζε, Βερόνα και Έμπολη σε τριπλή ισοβαθμία. Και στις τρεις τελευταίες θέσεις που οδηγούν στη Σέρια B, Φροζινέν 27, Σασουόλο 26 και η Σαλενιτάνα με 15. Αυτά και από το Ιταλικό Πρωτάθλημα, το οποίο είναι ένα από τα δυνατότερα ευρωπαϊκά. Και πάμε στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, καθώς έχουμε... Σήμερα είναι βραδιά Champions League. Σήμερα και αύριο. Ναι, σήμερα και αύριο, με πολύ σημαντικές ρεβάνς για τα προημιτελικά. Μπαρτσελόνα, Παρίς, Σεζερμέν. Με νίκη 3-2 του Καταλανού στο πρώτο μάτς. Στο Παρίσι πρωταγωνιστεί το Ραφίνια που έχει σημειώσει 2 γκολ. Και μπορούσε Ντόρτμουντ Ατλέτικο, με την Ατλέτικο να έχει επικρατήσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Η Dortmund βέβαια να έχει απουσία του Αλέν, καθώς τραυματίστηκε, αλλά επιστρέφει ο Μάλεν. Οπότε θα είναι και αυτή μια ανοιχτή ρεβάνς. Αύριο Τετάρτη, Manchester City Real 3-3, είδαμε το φανταστικό πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη, με εναλλαγές, με την City να προηγείται, με τη Real να το γυρίζει γρήγορα σε 2-1, τη City να απαντάει να προηγείται με 3-2 και να γίνει το καλό στραφός. 3-3 και Bayern Arsenal 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Σε ένα μάτς που, ας το πούμε, έδειξαν κάποια σημάδια ζωής οι Βαβαροί. Το μόνο που τους έχει απομείνει για να διεκδικήσουν ένα τίτλο στη φετινή σεζόν. Και πάμε την Πέμπτη. Στο κυρίως μενού, με ελληνικό ενδιαφέρον. Με ελληνικό ενδιαφέρον, πηγαίνουμε πρώτα στο Conference League. Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός. 3-2 η νίκη για τους Ερυθρόλευκους στο Γιώργος Καραϊσκάκης. ΠΑΟΚ Κλαμπρίζ ήταν για τον ΠΑΟΚ με 1-0 στο Βέλγιο. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει για την ανατροπή. Νωρίτερα, Φιωρεντίνα
Με, υποδέχεται την Τσέχικη Πιλζέρν, 0-0 το πρώτο παιχνίδι στην Τσεχία. Και Άστον Βίλα, 2-1 η Άστον Βίλα επικράτησε τις Λίτς στο πρώτο μάτς και επίσης ανοιχτή η ρεβάνς. Στο Europa League, Αταλάντα Λίβερπουλ 3-0, με Αταλάντα Λίβερπουλ η ρεβάνς 3-0, η μεγάλη έκπληξη, η νίκη της Αταλάντα. Οδυνηρή ήταν για τους Reds. Το πρώτο μάτς στο Anfield. Μαρσέιγ Μπενφίκα με την Μπενφίκα να έχει επικρατήσει 2-1 στο πρώτο μάτς, στο Νταλούρ, στο Λουζ. West Ham, Bayern Leverkusen, το είπαμε και νωρίτερα, 2-0 η Leverkusen στο πρώτο παιχνίδι, έχει το πλεονέκτημα για την πρόκριση. Και Ρώμα Μίλαν, ο Ιταλικός εμφύλιος, 1-0 η Ρώμα στο πρώτο μάτς του Σαν Σίρο. Με τον κόλπο του Μαντσίνι. Και στη ρεβάντς η Ρώμα θα προσπαθήσει να κρατήσει αυτό το 1-0 και να περάσει τα ημιτελικά. Και το ωραίο ποιο είναι ότι έχει τώρα τον Ιταλικό εμφύλιο Ρώμα Μίλαν. Με τη Μίλαν μετά από 4 μέρες θα πηγαίνει να παίζει το υπερπάτο παιχνίδι του πρωταθλήματος απέναντι στην μισητή αντίπαλο. Ξέρει ότι το πρωτάθλημα δεν μπορεί να το διεκδικήσει, οπότε. Λέω ναι, από ουσιαστικά, την πλευρά ότι δεν θέλει να χαρίσει τον τίτλο ναι, στη μισητή αντίπαλο. Ουσιαστικά και τυπικά όλη η χρονιά της Μίλαν είναι η ρεβάνς της Πέμπτης με την Ρώμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομματάκι τελευταίο πρωτού περάσουμε στο μπάσκετ που έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, επανήλθαμε με τα θέματα τώρα του μπάσκετ. Ένα μπάσκετ το οποίο θα ξεκινήσουμε από την Elite League καθώς βρίσκεται σε τροχιά play-off και play-in. Ξεκινάνε τα play-off της Elite League με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις ομάδες της Νέας Σμύρνης. Αύριο στο γήπεδο του Μίλωνα, ο Μίλωνας θα υποδεχτεί τον Κόρυβο και τα Μέγαρα θα υποδεχτούν το Ηρακλή, ενώ την Πέμπτη, πάλι στο γήπεδο του Πύλωνα, προφανώς ο Πανιώνιος θα παίξει με τον Παπάκου και η Ελευθερούπολη θα αντιμετωπίσει τον Ερμής Ματαρίου. Να πούμε ότι οι σειρές κρίνονται στις... όποια ομάδα πάρει 2 νίκες και υπολογίζονται βέβαια και τα αποτελέσματα της κανονικής περίοδου, δηλαδή ο Πανιώνιος είναι στο 2-0 με τον Παπάκου. Όσοι είναι στο 2-0 πάνε για το 4. Ναι, όσοι είναι στο 1-1 πάνε για το 3. Όσοι είναι στο 1-1 πάνε για το 3. Και
Το πρόγραμμα έχει και στο Σαββατοκύριακο. Αντιστρέφονται βέβαια οι έδρες. Ο Μίλωνας θα παίξει στην Αμαλιάδα με τον Κόρυβο. Ο Πανιώνας θα παίξει με τον Παπάγου στο ΕΑΚ Παπάγου. Και στο παλιό σαλούν εκεί. Στο παλιό σαλούν κλπ. Και φυσικά είναι και τα παιχνίδια Σηματαρίου Ελευθερούπολης και Ηρακλή Νεανικής Εστίας Μεγαρίδος. Και περιμένουμε τις ομάδες Νέας Μύρινη να προκριθούν στα ημιτελικά και στο Final Four. Στο Final Four μετέπειτα που θα. Το οποίο θα αναδείξει ουσιαστικά και τις δύο ομάδες που θα ανέβουν. Και το σύστημα να το πούμε πάλι στο Final Four ότι ο νικητής του 1-2. Ο νικητής του 1-2 περνά, ανεβαίνει απευθείας στην Basket League, ενώ η ομάδα που θα χάσει από το 1-2 θα παίξει με τον νικητή του 3-4. Έχει τη δεύτερη ευκαιρία με τον νικητή του 3-4 για να και όποια ομάδα επικρατήσει και σε αυτό θα είναι η δεύτερη που θα ακολουθήσει τον πρωταθλητή στην. Ήδη γνωρίζουμε από την Basket League ότι η πρώτη ομάδα που υποβιβάζει την Απόλλων Πατρών. Mm-hmm. Περιμένουμε να μάθουμε τον δεύτερο. Είχαμε λοιπόν στα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής του Top 6 αλλά και των Play. Περιστέρι Άρης 75-82 με το Περιστέρι ουσιαστικά να παίζει με τα δεύτερα έτσι ώστε να επικεντρωθεί στο απόψινο παιχνίδι. Καθώς σήμερα έχει το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι που κρίνει την πρόκριση στο Final Four του Βελιγραδίου. Του BCL, ναι. Το Περιστέρι που επικράτησε στο παιχνίδι που έγινε στο γήπεδό του της Βόλης, της κατόχου του. Σαρωτική εμφάνιση, 90-62. Ναι, και δείχνει το Περιστέρι ότι είναι πανέτοιμο να διεκδικήσει τη μεγάλη νίκη και την πρόκληση στο Final Four. Βέβαια, το ξαναλέμε, είναι πολύ δύσκολο έργο, καθώς η Βόλη είναι η κάτοχος του BCL. Και όχι μόνο. Ναι, του BCL και μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Βέβαια να πούμε ότι ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του κόσμου και ο Ανδρέας Παχατουρίδης, ο δήμαρχος του Περιστερίου, ο οποίος τοποθέτησε. Ο ισόβιος δήμαρχος του Περιστερίου. Ακριβώς. Ο οποίος έχει τοποθετήσει ήδη γιγαντοοθόνη στην κεντρική πλατεία της πόλης, έτσι ώστε όλοι να παρακολουθήσουν και ίσως να πανηγυρίσουν στο τέλος τη μεγάλη πρόκριση του Περιστερίου. Ο ισόβιος δήμαρχος, γιατί θυμάμαι. Το 2007, στην εφημερίδα που εργαζόμουν τότε, είχα πάρει συνέντευξη από τον Ανδρέα Παχατουρίδη. Τότε πρέπει να ήταν η πρώτη του θητεία. Ήταν η δεύτερη. Φαντάσου. Πρέπει να είναι από το 99, από το 2000. Πρέπει να έχει κάνει νομίζω 6 θητείες. Είναι ο ισόβιος των ισόβιων, δηλαδή πρέπει να σπάσει, πάει για ρεκόρ Φιντελ Κάστρο και δεν ξέρω. Ωραίος παραλληλισμός. Ναι. Σε χρόνια έτσι, όχι σε. Σε πολιτικά πιστεύω και με πεποίθηση. Ναι, αλλά. Κοίτα, εμείς να σου λέω καλή επιτυχία στο Περιστέρι. Ναι, είχαμε κάνει συνέντευξη στο γήπεδο του Περιστερίου και ήταν. Σημαδιακή, και ήταν. Και τότε ήταν δήμαρχος. Και είμαστε 24, 17 χρόνια πριν και ήταν δήμαρχος. Από τότε. Προμηθέας Πάτρας Κολοσσός Age Hotels Collection. Σε 96-73, ο Προμηθέας ο οποίος συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις στο Top 6. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός εχθές 77-71. Στο παιχνίδι που ουσιαστικά κλείδωσε την υπόθεση πρωτιάς για τον Παναθηναϊκό. Που θα έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας σε όλη τη σειρά των play-off. Γιατί ο Ολυμπιακός εχθές κυνηγούσε ενδεχόμενο διπλό και να στραβοπατήσει ο Παναθηναϊκός στα επόμενα τρία παιχνίδια. Μετά να κάνει ο Παναθηναϊκός ένα στραβοπάτημα στα μάτς με Προμηθέα, Περιστέρι και Άρη. Ναι, πλέον τώρα ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά κλείδωσε την πρωτιά. Τελικά μόνο αδιάφορο δεν ήταν το παιχνίδι. Πάντα. Δεν ένα παιχνίδι Παναθηναϊκού μπορεί να είναι λιγότερο σημαντικό, αλλά δεν είναι αδιάφορο ποτέ. Ακριβώς. Δεν είναι αδιάφορο ποτέ. Και ο καθένας για τους δικούς του λόγους ήθελε την νίκη. Ο Παναθηναϊκός για να μην συσσωρεύσει άλλη μια ήττα από τον Ολυμπιακό που μετρούσε δύο διαδοχικές νίκες σε τελικό κυπέλλου. Και γενικά φέτος η σειρά είναι ναι. Σε 6 αναμετρήσεις. 7 ήταν η 7η αναμέτρηση. Εχθές ήταν η 7η. Ναι. Σε 6 αναμετρήσεις ο Ολυμπιακός είχε το πάνω χέρι με 4-2. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να. Και για να πάρει και ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα εν ώψη των play-off της EuroLeague που ξεκινούν την επόμενη Τρίτη. Λοιπόν, στα play-in είχαμε Μαρούσια Απόλλων Πατρών 77-73 με τους ήδη υπογασμένους αχαιούς να παλεύουν μέχρι τέλους κόντρα στο Μαρούσι.
ΑΕΚ Λαύριο 167, πρώτη νίκη της ΑΕΚ με διαφορά μεγάλη. Ήταν ένα ξέσπασμα για την αλλά ΑΕΚ σε ένα σχεδόν άδειο γήπεδο, κάτι που δεν ευχαρίστησε κανέναν. Ναι, η ΑΕΚ είχε περάσει μια πάλι δραματική εβδομάδα με την αποχή των παιχτών από τις προπονήσεις λόγω της μη καταβολής δεδουλευμένων. Ακριβώς, τα αρκετά μπαμ, υποθέσεις εξωαγωνιστικές με τον Justin Tillman να αποχωρεί από την ομάδα. Τον Μακλέμορ, ο οποίος είχε αποχωρήσει καιρό πριν, να βρίσκεται εντάξει, αυτό ο με δικαστικά θέματα. Ναι, ο Μακλέμορ είναι πολύ καιρό πριν που έχει αποχωρήσει, οπότε δεν λογίζεται στα προβλήματα της ΑΕΚ, που παραμένουν αρκετά. Πάω και Καρδίτσα 85-70 με τον Kevin Porter να δημιουργεί παραλίγο triple-double. Ναι, για μόνο μία assist έχασε το triple-double. Νομίζω 19-19. Ακριβώς. Και μάλιστα... όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει και τη νέα σεζόν, καθώς έχουν μείνει άπαντες ευχαριστημένοι. Και όπως υπάρχουν πληροφορίες από την πρωτεύουσα, ο πρόεδρος του μπασκετικού ΠΑΟΚ, ο Θανάσης Χατζόπουλος, έχει σκοπό να τον πάει στην Τούμπα την Πέμπτη, έτσι ώστε να δει και τον κόσμο από κοντά και να τον κάνει να πιστεί περισσότερο για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Πάμε και στην επόμενη αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα την Πέμπτη, 5 και 4. Είναι εμβόλυμη αυτή για τις ομάδες του Top 6, καθώς ακολουθούν οι ευρωπαϊκές μάχες. Την Παρασκευή στις 8 και 4 που ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί το Περιστέρι. Και το Σάββατο έχουμε Άρης Κολοσσός στις 5 και 4 για τα play-in, play-out. ΑΕΚ ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 5 και 4 και κλεισμένο των θυρών, γιατί έχει τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές η ομάδα του Εγκεφάλου του Νότου. Την Κυριακή 8 και 4 Καρδίτσα εναντίον Απόλλων Πατρών και τη Δευτέρα την ίδια ώρα το Λαύριο θα υποδεχθεί το Μαρούσι. Πάμε να δούμε τώρα και την τελευταία αγωνιστική της EuroLeague, η οποία ήταν η 34η και ουσιαστικά ξεκαθάρισε το τοπίο των πρώτων 10 ομάδων. Στα αποτελέσματα είχαμε Ζαλγκίρις Ρεάλ 62-64 με ένα μπάζερ μπίτερ του Ντεκ, ο οποίος επαρέλαβε την επιτυχία του τρεις μέρες μετά και στο πρωτάθλημα. Επί της Μπανταλώνα με τρίποντο στο 0 έδωσε την νίκη πάλι στη Ρεάλ. Αργεντίνος. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα σκέψεις που κάποιοι παίχτες το ονειρεύονται αυτό να γίνει μία φορά στην καριέρα τους και ο Ντεκ το έκανε σε τρεις μέρες, το έκανε δύο φορές. Μονακό Μπάγκερν 89-85, Ανατολού Εφές Ερυθρός Αστέρας 155, το πιο εύκολο παιχνίδι της βραδιάς. Μακάμπι Αρμάνι 92-86, Παναθηναϊκός Άλμπα 84-75, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 84-81, Παρτιζάν Βαλένθια 79-66, Βίρτους Μπασκόνια 91-95 και τέλος Βίλερμπαν Μπαρτσελώνα 76-72. Τώρα, πώς σχηματίζονται τα ζευγάρια. Η Ρεάλ θα περιμένει τον χαμένο του ζευγαριού Εφές Βίρτους. Να πούμε εδώ ότι σήμερα είναι τα play-in. Με... ήδη σε εξέλιξη στο Βελιγράδι, στο ουδέτερο Βελιγράδι, το Μακάμπι Μπασκόνια είναι το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off την επόμενη τρίτη. Τρίτη και Πέμπτη, δύο παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, θα είναι ο νικητής του αγώνα Μακάμπι Μπασκόνια και ήδη η Μακάμπι έχει ξεκινήσει δυνατά, προηγείται με 8-3. Η τιμένη ομάδα από αυτό το παιχνίδι, από το Μακάμπι Μπασκόνια, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του Εφές Βίρτους, το οποίο είναι Βίρτους Μπολόνια, το οποίο ξεκινά στις 9. Και η ομάδα που θα επικρατήσει από αυτό το δεύτερο μπαράζ, ας το πούμε έτσι, θα είναι αυτή που θα τεθεί αντιμέτωπη με την Real στο κυρίω ταμπλό, το play-off. Από εκεί και πέρα έχουμε, εκτός το ζευγάρι του Παναθηναϊκού, με τον νικητή που θα προκύψει από τα και το ζευγάρι της Real, τα άλλα δύο ζευγάρια ήδη τα ξέρουμε. Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός με πρώτο παιχνίδι Τετάρτη και δεύτερο την Παρασκευή στη Βαρκελόνη. Και
Φενέρ Μπαχτσέ. Και Μονακό Φενέρ. Μονακό Φενέρ, το πλεονέκτημα έδρα στην Μονακό. Δύο παιχνίδια. Επίσης, Τετάρτη Παρασκευή στο Περκυπάτο. Με τη Φενέρ να προσπαθεί να σπάσει την έδρα. Λοιπόν, και να πούμε στα γρήγορα ότι για το μπάσκετ γυναικών έχουν ξεκινήσει οι τελικοί. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 72-69 την Κυριακή του Παναθηναϊκού. Αύριο είναι ο δεύτερος τελικός. Η σειρά κρίνεται στις τρεις νίκες. Για τα βόλεϊ ανδρών φαίνεται ότι η σειρά είναι υπέρ του Ολυμπιακού με 2-0, με 2-0. Δύο εύκολες νίκες, 3-0 επί του αιωνίου αντιπάλου Παναθηναϊκού. Με τον Παναθηναϊκό να δείχνει ότι έχει αδειάσει από δυνάμεις πνευματικά, σωματικά, ψυχολογικά, όπως θέλεις πες τον. Βέβαια, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος έχει πει μετά το τέλος του χθεσινού παιχνιδιού ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να αντιστρέψει τη σειρά. Υπάρχει τρίτο παιχνίδι, το οποίο είναι την Πέμπτη στο Μέτς, εκεί που ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα έδρας, αλλά τελικά φαίνεται ότι δεν ωφελήθηκε. Πλέον την έδρα την έχει σπάσει ο Ολυμπιακός και έχει εκείνος το πλέον. Και στις γυναίκες είχαμε τον πρώτο τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει 3-2 στο tie break. Αύριο είναι ο δεύτερος τελικός στην έδρα του Παναθηναϊκού, στο Μέτς, και η σειρά συνεχίζεται στις τρεις νίκες και αυτή η σειρά. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πλέον καλώς εχόντων των πραγμάτων για τις 30 του μήνα. Αν προκύψει κάτι ενδιάμεσα, θα το μεταφέρουμε μέσα από τα social media και τα προσωπικά, αλλά και του σταθμού. Mm-hmm. Λοιπόν, να περνάτε όμορφα. Θα σας μεταφέρουμε όλη την αθλητική δραστηριότητα και ό,τι ρεπορτάζ αντλήσουμε και αλλιεύσουμε. Και φυσικά, όπως πάντα συνηθίζουμε να λέμε, το ραντεβού μας είναι μόνο στα γήπεδα. Από τον Χρήστο Γεωργίου και τον Γιάννη Γιαννούλα, σας ευχόμαστε καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους.